Πάμε στην πολιτική. Πάμε στη Νέα Αριστερά. Πάμε στη Νέα Αριστερά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται έτσι συντεταγμένα στο Ηράκλειο, σωστά. Πρώτη περιοδία, ναι. Πρώτη περιοδία ουσιαστικά. Πάμε λοιπόν εκεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου να συναντήσουμε την κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου. Είναι βουλεύτρια, βουλευτήνα της νέας, αυτού του νέου σχηματισμού, ο οποίος έρχεται για να διεκδικήσει πράγματα και θάματα και να καθιερωθεί, όπως λένε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Α, είστε καλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, Εσείς. Έρχεστε στην Κρήτη, έρχεστε αυτή τη φορά ως μέλος ενός κόμματος που είναι καινούριο, φρέσκο, αλλά ο βασικός του πυρήνας είναι γνώριμος, ξέρουμε πολύ καλά και τι πρεσβεύετε και τι ακολουθείτε. Τι νέο φέρνετε στην πολιτική ζωή? Ναι, να πω ότι ακόμα είμαστε ένα κόμμα εν εξελίξη. Δεν έχουμε συγκροτηθεί ακόμα ως κόμμα και αυτό δίνει μία χαρά και προσδοκία της δημιουργίας. Απ' την άλλη βέβαια έχει και τις μεγάλες δυσκολίες. Τι φέρνουμε ως καινούριο? Το καινούριο που φέρνουμε είναι σε αυτό τον αριστερό προοδευτικό χώρο με ένταση, με δυναμισμό, ένα καινούριο σοκ, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Uh-huh. Δηλαδή, να ξαναδιεκδικήσουμε με δυναμικότητα αυτό που στην πορεία το θολώσαμε, το χάσαμε, αλλά που το χάσαμε. Και έχουμε απέναντί μας μια δεξιά κυριαρχία, θα έλεγα ότι κοντεύει να γίνει ηγεμονία, η οποία θέλει σαφήνεια, αξιοπιστία και δυναμικότητα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως, κυρία Αναγνωστοπούλου, πολύ σας χρεώνω ότι με την κίνηση αυτή του νέου πολιτικού φορέα αποδυναμώνεται, αν θέλετε, το κεντροαριστερό μέτωπο και ενισχύεται η δεξιά. Είναι ένας αντίλογος που νομίζουμε ότι τον έχετε ακούσει και εσείς συχνά. Η δεξιά ενδυναμώνεται όταν δεν έχει αξιόπιστο αντίπαλο. Και για να έχει αξιόπιστο αντίπαλο πρέπει οι θέσεις αυτού του αντιπάλου, και εννοώ τον αριστερό κεντροαριστερό χώρο, να δοθούν με σαφήνεια και αξιοπιστία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και γι' αυτό δεν αποχωρήσαμε εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε φτιάξει όλοι μαζί. Αυτός ο χώρος λοιπόν, για να ξανακερδίσει, να ξαναηγηθεί μιας κοινωνίας η οποία ήταν στο μεγαλύτερό της μέρος στην προοδευτική κατεύθυνση, στο προοδευτικό μέτωπο, και φαίνεται τώρα να κυριαρχεί η δεξιά, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ξανανοίξει συζήτηση. Πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση σε αυτό το χώρο, όχι με όρους να τα βρούμε μεταξύ μας, με όρους να μας ξαναεμπιστευτεί η κοινωνία. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, ένα μεγάλο crash test για όλους είναι οι ευρωεκλογές, από τις οποίες μας χωρίζουν ούτε έξι μήνες. Πιστεύετε ότι προλαβαίνετε ως καινούρια κίνηση να πείσετε τον κόσμο να έρθει σε εσάς, ή θα δούμε το κατακαιρματισμό αυτής της δεξαμενής, που εντάξει δεν είναι και τεράστια, των ψηφοφόρων της αριστεράς, της κεντροαριστεράς? Είναι... συρρυκνώθηκε. Mm. Συρρυκνώθηκε πολύ και το δείξαν οι εθνικές εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου. Γι' αυτό είπαμε και είπα και προηγουμένως, πρέπει να δούμε γιατί. Γιατί χάσαμε την αξιοπιστία μας και πώς θα την κερδίσουμε. Έχετε δίκιο, το μεγάλο στοίχημα είναι οι ευρωεκλογές. Δεν είναι εύκολο για μας, για τη Νέα Αριστερά, δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Και το πρώτο που κάνουμε, γι' αυτό βρισκόμαστε και στο Ηράκλειο με τον Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έχουμε ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Χτσκόγλου τώρα είναι στην Πιερία, περιοδία σε όλη την Πιερία. Εμείς είμαστε εδώ, άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Πρέπει να βγούμε έξω και βγαίνοντας έξω ξανασυναντάμε αυτά που στην πορεία αφήσαμε να τονίσουμε.
Μάλιστα. Τι μηνύματα εισπράτετε εδώ τώρα σε αυτή την περιοδία, την κάθοδό σας στην Κρήτη και σε τι δυναμική προσβλέπετε για τη Νέα Αριστερά εδώ στο νησί μας, κυρία Αναγωστοπούλου? Θα μιλήσω καταρχάς για το Ηράκλειο που έχουμε έρθει από το πρωί, συναντήσεις που έχουμε κάνει. Θα πω και στο Παγνί και στο Πανεπιστήμιο, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στην Αρχαιολογική Εφορία και παντού όπου μπορούμε και θα συνεχίσουμε και αύριο το πρωί. Συναντάμε ένα πράγμα. Ο κόσμος από όπου και αν προέρχεται, δηλαδή είτε από τα νοσοκομεία είτε από τα πανεπιστήμια κλπ, μας καλεί να δώσουμε τη μάχη. Να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για δημόσιο τομέα, αξιόπιστο δημόσιο τομέα, με αξιοπρεπείς μισθούς, με προσλήψεις. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση αυτό που λέμε και εμείς μεταξύ μας συνέχεια, αλλά το βλέπουμε. Λείπει μία ολόκληρη γενιά από όλο το δημόσιο τομέα. Μία ολόκληρη γενιά. Δεν έχει εκπροσώπηση στο δημόσιο τομέα. Λείπει η γενιά των 30 και κάτι με 40 και κάτι, λείπει απολύτως. Αν δεν μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, και αυτό που προσλαμβάνουμε είναι ότι πιστεύουν σε μας και μου έκανε φοβερή εντύπωση και εδώ στο Ηράκλειο, πιστεύουν σε μας και θέλουν να βρεθούμε μπροστά δυναμικά. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός και να μην σας ρωτήσω ότι έχετε θητεύσει στο Υπουργείο Παιδείας την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση της χώρας είναι σε αναβρασμό με φόντο αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές μας είναι στους δρόμους, η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι στην πλειοψηφία της σε κατάληψη. Εσείς τι πιστεύετε, ότι είναι ένα ταμπού το ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ίσως πρέπει να το καταρρύψουμε αυτή τη στιγμή ή ένα δικαίωμα αναφέρετο και απόλυτο του ελληνικού λαού που δεν πρέπει να το προσβάλλει κανείς? Θα σας πω, δεν θα πω κάτι το οποίο να φαίνεται τετριμένο. Βεβαίως είναι δικαίωμα του λαού να έχει το δημόσιο πανεπιστήμιο του. Το προβλέπει το Σύνταγμα, δεν το προβλέπει, το επιτάσσει το Σύνταγμα. Το πρώτο λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται είναι η παραβίαση του Συντάγματος. Δεν πρέπει να αφήσουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να παραβιαστεί το Σύνταγμα. Θέλουνε, ας κάνουν αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα. Άλλωστε, το ακροτελεύτιο άρθρο του προβλέπει η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό είναι το πρώτο. Έπρεπε να είναι εκτός συζήτησης αυτός ο νόμος, αν δεν θέλουμε τη δημοκρατία να την κάνουμε φύλο φτερό έτσι όπως θέλει η δεξιά και το έχει αποδείξει τον τελευταίο καιρό. Το δεύτερο, δεν είναι μόνο θέμα ότι να αναφέρεται το δικαίωμα. Αυτό είναι ασυζητητή. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Το κυριότερο όμως είναι, το σημαντικότερο είναι ότι στη σημερινή εποχή με τέτοιες μεγάλες προκλήσεις, πανδημικές, κλιματικές και οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, ένα κράτος δημοκρατικό οραματίζεται το αύριο με όλη την κοινωνία. Τα πανεπιστήμια είναι η ναυαρχίδα αυτού του εγχειρήματος. Και θα πω κάτι. Η δεξιά προσπαθεί αυτή τη χώρα να τη βαλκανοποιήσει πάση θυσία, να κάλυψε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στη Γαλλία δεν υπάρχουν, υπάρχει ένα, το οποίο είναι και μία ειδική σχολή. Στη Γερμανία υπάρχουν τρία. Εμείς αυτή την παράδοση ακολουθούμε. Αυτή τη μεγάλη παράδοση της υπηρωτικής Ευρώπης για τα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν... Το ότι υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και η Ελλάδα είναι οπισθοδρομική, τα λένε αυτοί που θέλουν την Ελλάδα μπανανία, γιατί τους συμφέρει. Χώρες οι οποίες γνώρισαν μεγάλες δομικές αλλαγές, κοινωνικές και πολιτικές, όπως είναι οι πρώην ανατολικές χώρες, αυτές έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Κύπρος, η οποία δεν είχε δημόσιο πανεπιστήμιο μέχρι το 1992. Λοιπόν, είναι αναχρονισμός και είναι βαλκανοποίηση το να μιλάς σήμερα για ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν υπάρχουν τόσες προκλήσεις. Εμείς λέμε,
το κράτος, το δημοκρατικό κράτος πρέπει να ξαναοραματιστεί με ναυαρχίδες στα πανεπιστήμια μας, το πώς θα ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, δημοκρατικά, κοινωνικά κλπ. Μάλιστα. Κυρία Αναγκοστοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε και πρέπει να την κερδίσουμε. Είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και τις επαφές εν εξελίξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Δεν είναι η πρώτη φορά όταν έρχομαι στην Κρήτη. Τα μικρόφωνα της Κρήτη TV είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ. Πάντα για όλους, με σκοπό οι Κρήτες να ξέρουν και να επιλέξουν ελεύθερα αυτό που θέλουν και αυτό που τους εκφράζει. Σας ευχαριστούμε πολύ.